Ως αιτία πολέμου χαρακτηρίζουν εκπαιδευτικοί την επιβολή γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, με την Ελμέιρα Ακλείου να προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Με κεντρικό θέμα να πάρει πίσω η κυβέρνηση το δρακόντιο μέτρο του ΑΣΕΠ, δηλαδή του διαγωνισμού που καταργεί το δικαίωμα των αναπληρωτών να είναι αναπληρωτές. Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ουσιαστικά επιτείνει την αντιλαϊκή πολιτική της προκατόχου του και καλεί τους αναπληρωτές να καταργήσουν τον εαυτό τους, να δώσουν εξετάσεις και με μια δίωρη γραπτή εξέταση να μπουν στη λίστα της ελαστικής απασχόλησης. Καλούνται σήμερα, εφόσον έχουν ήδη κριθεί άξιοι για να πάρουν το πτυχίο τους. Έχουν ήδη υπηρετήσει στο δημόσιο σχολείο και έχουν μια μεγάλη προϋπηρεσία από 10 και 15 και 20 πολλές φορές χρόνια. Καλούνται σήμερα να δώσουν εξετάσεις, μια δίωρη εξέταση ΑΣΕΠ, και αν δεν πιάσουν τη βάση, τότε καταργείται και η προϋπηρεσία τους και οποιασδήποτε άλλες σπουδές έχουν κάνει. Διαγράφονται όλα. Στην ουσία δεν μπαίνουν στη λίστα, όχι του διορισμού, αλλά ούτε καν της αναπλήρωσης. Αυτό πραγματικά είναι προκλητικό, είναι εξοντωτικό, είναι κοροϊδία. Εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους στα νέα μέτρα που εξήγηλε ο Υπουργός Παιδείας, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο χτύπημα στο να φέρει το δικαίωμα των αναπληρωτών για εργασία, καθώς όπως υποστηρίξαν, τα νέα δεδομένα τους θερούν τη δυνατότητα ακόμη και αυτής της ελαστικής απασχόλησης την ώρα που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Υπουργός της Παιδείας, αντί να διορίσει 50 με 60 χιλιάδες συναδέλφους αναπληρωτές της δεύτερης και της πρώτης βαθμίδας που καλύπτουν πάγιες και σταθερές ανάγκες της εκπαίδευσης και χωρίς την παρουσία τους τα σχολεία υπολειτουργούν, ουσιαστικά τους καλεί να καταργήσουν πτυχίο, σπουδές, προϋπηρεσία, να δώσουν εξετάσεις και αν περάσουν τη βάση του διαγωνισμού, τότε να μπουν στη λίστα για μια ελαστική απασχόληση μηνών. Πρόκειται για ένα μαύρο αντιδραστικό δρακόντιο μέτρο και δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να το αφήσουμε να περάσει. Παράλληλα, καλούν την κυβέρνηση να πάρει πίσω το αντιλαϊκό, όπως τόνισαν, μέτρο του νέου ΑΣΕΠ και να προχωρήσει σε μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Και η κυβέρνηση, αντί να μονιμοποιήσει άμεσα όλο αυτό τον κόσμο που έχει δώσει κόπο, χρόνο, χρήμα, ψυχή για την εκπαίδευση, αντί να τον μονιμοποιήσει, στην ουσία του λέει θα δώσεις ένα γραπτό διαγωνισμό, αλλιώς δεν ισχύει ούτε η προϋπηρεσία σου, ούτε τα πτυχία σου, ούτε τίποτα. Οι διορισμοί που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός, 4.000, δεν καλύπτουν ούτε τις φετινές συνταξιοδοτήσεις.